είναι η καλή του κυρίου Μακίσικ της αποκάλυψης του απόψινού παιχνιδιού. Σε ακούμε και την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Μόλις φώναξε Babe τον Μακίσικ, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να πηγαίνει στο στούντιό μας για να καλωδιωθεί. Αλλά εμείς έχουμε εδώ την Beryl Μακίσικ. So, Beryl, you saw one more game of your husband. Mm-hmm. He was brilliant. Yes. He was the MVP of the game. Yes. And what a game. How did you feel in this atmosphere here? I was really about to cry. It was amazing. Every time he dunk, I just get chills, so I still feel like my heart is gonna explode. It was a very good game for him. I'm very happy for my husband. Λέει ότι ήθελα να κλάψω, λέει. Κάθε φορά που τον έβλεπα να καρφώνει, ήθελα να φωνάξω δυνατά, ούρλιαζα σε κάθε του ενέργεια και πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτόν. Έζησα πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι. I think that did he know about the rivalry of this game? Did you know about this rivalry that you were here today? Yes, since this day, even the taxi drivers, everyone was telling us, you have to win this game, you have to win this game, you can't lose this game. So I think he was just so excited for it, that's why he wanted to score that many points. Είχε μάθει για αυτή την αντιπαλότητα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ακόμα και από τους ταξιτζίδες όταν έμπαινε με τον σύζυγό της, που τους έλεγαν πρέπει να κερδίσετε αυτό το παιχνίδι, δεν πρέπει να χάσετε αυτό το παιχνίδι. Οπότε ήταν πολύ ενθουσιασμένος και ήθελε γι' αυτό το λόγο να βάλει τόσους πολλούς πόντους. What is the first message that you're going to send him? What are you going to tell him after that game? I'm just going to say, I knew you were going to do like this, baby. That's all. And I'm going to give him a little kiss. Ήξερα ότι θα τα πας τόσο καλά. Είναι το πρώτο μήνυμα που θα το πει. Ήμουν πολύ σίγουρη για σένα και θα σου δώσω ένα μεγάλο φιλί για τον άντρα της. Αλλά πρέπει να σας πω εδώ ότι η Beryl έχει και ελληνικές ρίζες. Βασικά, έχει ελληνοτουρκικές ρίζες. So, half Greek, half Turkish. What's about your genes? So it's like my dad is from Turkey. It's a city called Sivas, but my mom is from Istanbul, Constantinople. Her great grandpa is from Thessaloniki. So our roots are from Thessaloniki. Οι χειρίζες από Θεσσαλονίκη, είναι ο προπάπους της από εκεί, είναι ο πατέρας της μητέρας της, η οποία είναι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά έχουν ρίζες από την Θεσσαλονίκη και ο μπαμπάς της είναι από την Τουρκία. So, I have to ask you about what is going on these days with the refugees and the borders between Turkey and Greece. Is this something a little bit sad, all this? Yeah, it's very sad. I don't like hate, so it's like I understand Syrians also because they are coming from a war, but of course we can't just walk to a country without anything like that. Mm-hmm. So I understand Greece and I understand Syrians also. That's all. Πολύ μεγάλο το θέμα. Αυτό που έχει να μας πει είναι ότι καταλαβαίνω τόσο τους Σύριους οι οποίοι πρέπει να φύγουν από την πατρίδα τους, καταλαβαίνω όμως και τους Έλληνες. Είναι πολύ λυπηρό να υπάρχει μίσος γενικότερα γύρω από αυτή την κατάσταση και είναι το μόνο που ήθελε να πει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε και την θέση της.